Άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της στη νίκη της ΑΕΚ επί της Λάρισας. Ο Πολωνός σημείωσε 2 γκολ, έφτιαξε το τρίτο και ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να παρουσιάσει η αγχωμένη στο πρώτο ημίχρονο ομάδα του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Η Λάρισα, ελλείψη βασικών στελεχών της, δεν κατάφερε να απειλήσει σε κανένα σημείο παρά το γεγονός ότι γρήγορα ισοφάρισε. Πάντως τους φιλάθλους, οι οποίοι δεν παρακολούθησαν ένα καλό θέαμα, ικανοποίησαν 2 γκολ για Όσκαρ, το δεύτερο του Μίρος Λαβοκόνσκι και τον γκολ του Βασίλη Καραπιάλη. 15ο λεπτό, φαουλ για τη Λάρισα σε αρκετά πλεονεκτική θέση με τον Καραπιάλη. Θα αφήσει για τον Βουτυρίτσα που θα εκτελέσει το σούτ και μια έξοχη απόκρουση του Μίνου σε κόρνερ. Πεπές. Οκόνσκι. Κούτουλας. Κούτουλας που κάνει την παλιά για τον Οκόνσκι. Οκόνσκι μόνος στη μικρή περιοχή και το 1-0 για την ΑΕΚ στο 21. Ξαναβλέπετε τη φάση, τη συνεργασία του Κούτουλα με τον Οκόνσκι, το δυνατό σούτ του Πολωνού και το 1-0. Στην αντεπίθεση η ΑΕΚ με τον Οκόνσκι. Προσπαθεί αυτός να βρει τον Πατίκα. Μόνος ο Πατίκας μπαίνει στη μεγάλη περιοχή και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Καραπιάλης με τον Μανολά. Θα περάσει ο Καραπιάλης. Προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα περάσει. Θα αποφύγει και η ισοφάριση για τη Λάρισα. Ένα έξοχο γκολ από τον Βασίλη Καραπιάλη. Ξαναβλέπετε τη φάση. Ο Βασίλης Καραπιάλης πέρασε τρεις αντιπάλους. Τον Μανολά, τον Κούτουλα και τον Πεπέ και ισοφάρισε για τη Λάρισα στο 24. Είναι απαγορευμένες οι δηλώσεις από τη διοίκηση. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν μπορώ τι να πω. 41ο λεπτό, το φάουλ για την ΑΕΚ σε πλεονεκτική θέση. Εκτελεί ο Κόνσκι έξοχα και ο Σαββίδης, χάνοντας την ισορροπία του, θα χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Όταν ευριάζεις και όταν τρως ένα γκολ, μετά είναι λίγο δύσκολα. Και δεν παίξαμε καλά, όχι μόνο που νευριάζαμε. Δεν αρχίσαμε όπως έπρεπε να αρχίσουμε. Θα εκτελέσει ο Κόνσκι και το 2-1 για την ΑΕΚ. Ένα έξοχο γκολ από τον Μίροσλαβ Οκόνσκι. Ξαναβλέπετε την εκτέλεση του φάουλ από τον Πολωνό της ΑΕΚ και το 2-1. Δύο πράγματα εξωτερία, προσεκτικά. Γνωρίζω ότι ο τερματοφύλακας στέκεται πάντα δίπλα σε ένα δοκάρι. Παρακολουθώ λοιπόν πάντα τα πόδια του και ανάλογα με τον τρόπο που στέκεται, σουτάρω. Σήμερα είχα βέβαια και λίγη τύχη. Όμως για τέτοιες φάσεις έχω κάνει ειδική προπόνηση με τον Σαβέφσκι και τον Μπάγκεβιτς. Εκτελεί πλασαριστά ο Κόνσκι. Η κόντρα στο σουτ του Κούτουλα. Και πάλι ο Κούτουλας, Πατίκας και το 3-1 για την ΑΕΚ. Ξαναβλέπετε τη φάση, η εκτέλεση πλασαριστά από τον Οκόνσκι, το γύρισμα από τον Κούτουλα, η κόντρα και ο Πατίκας τελικά θα κάνει το 3-1 στο 86. Αν γυρίσουμε από Σαλονίκη και από Όφη με ένα βαθμό και να πούμε αν κερδίσουμε, πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά.